αυτό το 1,5 λεπτό στα χέρια ενός ληστή ήταν εφιαλτικό για έναν 30χρονο περιπτερά. Τόσο χρειάστηκε για να του δώσει τις εισπράξεις. Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και πραγματικά προκαλούν τρόμο. Έσκυψε από πάνω του, τον αγκάλιασε στο λαιμό και του έβαλε ένα πιστόλι. Τώρα πιστόλι είναι, γιατί δεν το άφησε σημάδι, το άφησε ένα σημάδι στρογγυλό στο λαιμό. Αρχικά ο δράστης φαίνεται να περιμένει στο δρόμο δίπλα από το περίπτερο στην οδό Κισάμου. Η ώρα είναι 6 τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου και μόλις ο κουκουλοφόρος βλέπει ότι δεν υπάρχει πολλή κίνηση, αρχίζει να βάζει σε λειτουργία το σχέδιό του. Μπαίνει από την πλαϊνή είσοδο στο περίπτερο και σκύβει απειλητικά και πισόπλατα πάνω από τον 30χρονο. Μιλώντας σπαστά ελληνικά, του ζητά γρήγορα να βάλει σε μια πλαστική σακούλα τις εισπράξεις. Τον απειλεί με τη ζωή του και παρά το ότι όλο το σκηνικό είναι εφιαλτικό με έναν άγνωστο να σε απειλεί χωρίς να μπορείς να τον δεις, ο 30χρονος διατηρεί την ψυχραιμία του και προσπαθεί όσο μπορεί να τον καθυστερήσει, μήπως γίνει αντιληπτός από κάποιον περαστικό και ειδοποιήσει την αστυνομία. Ποιος μας πούμε για να τον καθυστερήσει, για να καταλάβει τι γίνεται ας πούμε, κατάλαβε την ληστεία και του δίνει μια τσάντα πλαστικιά. Και μετά του λέει σακούλα, τσάντα. Του λέει πάρε και του βγάζει άλλη μια σακούλα όπως φαίνεται και στο βίντεο και του δίνει άλλη μια σακούλα. Μετά το πίεζε αυτό και τον έσφυγε από το λαιμό ας πούμε σε κατάσταση που δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Και του λέει εντάξει, του λέει με σφυγείς, εντάξει λεφτά, θέλει λεφτά, σακούλα, σακούλα, τσάντα. Λεφτά δεν είπε κουβέντα για λεφτά. Τελικά ο δράστης παίρνει τις εισπράξεις και εξαφανίζεται σαν κύριος στην οδό Κισάμου με κατεύθυνση προς Κλαδισσό. Ο δράστης καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού απειλεί τον 30χρονο και του ζητά να μην ειδοποιήσει κανέναν μέχρι να φύγει και να παραμείνει στη θέση του. Είπε στο γιο σας θα σε σκοτώσω. Όχι, του είπε κόψω λαρύγγι. Φαντάζεστε ότι παρακολουθούσε γενικά το περίπτερο, τις ώρες περνάει κόσμος. Ναι, ήταν γιατί φαίνεται από το βίντεο ότι είναι έξω, περιμένει να περάσουνε. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το πετάει και μπαίνει μέσα κατευθείαν. Μετά που έγινε, ας πούμε, που άδειασε η στάση αυτούς που περιμένανε για να πάνε στις δουλειές τους. Ο δράστης γνωρίζει ότι το περίπτερο έχει κάμερες ασφαλείας και φροντίζει για το 1,5 αυτό λεπτό να μην σηκώσει καθόλου το κεφάλι του, φορώντας την κουκούλα και παραμένοντας σκυφτός για να μην καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Από την πρώτη στιγμή πήραμε κάμερες από απέναντι, από τα παιδιά, πήραμε από το ακάλυτο ξενοδοχείο, πήραμε από κάτι πάνω, κάτι άλλα μαγαζιά. Τις δικές μας εδώ και τις αναλύει ας πούμε και μας λέει ότι πιστεύει ότι θα τον βρούμε ας πούμε. Οι εισπράξεις υπολογίζονται στα 1000 ευρώ ενώ η αστυνομία έχει συλλέξει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τον δράστη.